Συμπόσιο Πολιτισμού είναι ένας πολιτισμικός φορέας, πρωτοποριακός, ο οποίος δημιουργήθηκε πριν 5 χρόνια περίπου στο Ηράκλειο από ενεργούς πολίτες για να καλλιεργήσει τις οικουμενικές αξίες οι οποίες έχουν συρρυκνωθεί πάρα πολύ στην ελληνική κοινωνία με συνέπεια να έχουμε άνοδο της βίας σε όλα τα επίπεδα. Ο πραγματογνώμονας, ο συγκεκριμένος στον οποίο αναφέρεστε, είχε λάβει εντολή από τον Σύλλογο, έχει προχωρήσει το δικό του πόρισμα. Δεν πρόλαβα πριν να απαντήσω στην ερώτηση που έγινε και στην εκδήλωση. Οι διαδικασίες έτσι είναι. Πάντα το κράτος ορίζει έναν πραγματογνώμονα και έχουν δικαίωμα όσοι έχουν δηλώσει, όλοι οι διάδικοι, έτσι, είτε είναι κατηγορούμενοι είτε είναι από την πλευρά της παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας, δηλαδή των παθόντων, να ορίσουν τεχνικούς συμβούλους. Αυτό έγινε σε αυτή την περίπτωση. Από εκεί και πέρα, στην περίπτωση που υπάρχουν αντικρουόμενα στοιχεία, αυτό δυστυχώς είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται και τελικά είναι κάτι το οποίο θα αποφασίσουν οι δικαστές. Πήραν από τα καμένα παιδιά τοξικολογικές εξετάσεις, δεν κάναν καθόλου, απλά κάναν ένα copy-paste, μας δώσαν ένα χαρτί σε όλους τους γονείς βίος, θάνατος, πλήρες απαθράκωση και αυτό ήτανε, ούτε αιτία μέσα, δηλαδή αν το ανέπνευσε το καυστικό υγρό και μετά πέθανε ή αν κάει και ζωντανός, αυτά δεν τα έχει πάρει κανένας. Πήραμε ένα κλειστό φέρετρο, κακώς τους εμπιστευτήκαμε, δεν περιμέναμε εμείς ότι θα γινόταν όλο αυτό το πράγμα, ότι θα προσπαθούσαν να συγκαλύψουν τα πάντα από την αρχή, αλλά το έχουμε ξετυλίξει το κουβάρι εντελώς και πιστεύω σύντομα βγήκαν όλα στο φως, αλλά στα δικαστήρια θα γίνει χαμός. Νιώσαμε τόσο όμορφα μέσα στον πόνο μας, νιώσαμε αυτή την αγάπη, τη συμπαράσταση του κόσμου, είναι πολύ συγκινητικό. Φεύγουμε πιο δυνατοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Καρουστιανού, ο κόσμος το φωνάζει, είμαστε μαζί σας, προχωρήστε. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, αρκεί η φωνή του κόσμου για να πάμε παρακάτω? Βεβαίως αρκεί. Εμείς ήδη τρέχουμε, τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά, αλλά και η στήριξη του κόσμου μας δίνει επιπλέον έτσι, κουράγιο για να συνεχίσουμε. Ξέρουμε ότι ο αγώνας θα είναι μακρύς και επίπονος, τα γνωρίζουμε όλα αυτά, είμαστε εντάξει με αυτό. Βλέπουμε μόνο τον τελικό στόχο, βλέπουμε την επιτυχία του σκοπού μας. Το νιώθετε ότι είμαστε να σηκώνετε στις πλάτες σας και άλλα αιτήματα ενός λαού? Η διαφθορά μας έχει ακουμπήσει όλους, κάποιους περισσότερο. Μακάρι να μην συμβεί αυτό ποτέ σε κανέναν άλλο πολίτη, αλλά όλοι αυτό επιθυμούμε. Και σε όλους μας αξίζει να ζούμε σε μια κοινωνία με ασφάλεια, χωρίς καθόλου διαφθορά. Αρκετά πια. Αρκετά. Τι αποτελεί δικαίωση για εσάς? Δικαίωση είναι να, καταρχάς να μπουν υπεύθυνοι στη φυλακή και δικαίωση είναι να αλλάξουν εντελώς τα πράγματα στον τρόπο που λειτουργεί η κοινωνία μας, να επανέλθουν όλες οι χαμένες αξίες της ισονομίας, της δικαιοσύνης, της ασφάλειας, της αξιοπρέπειας, να ζούμε σε μια τελείως διαφορετική και δημοκρατική κοινωνία. Αυτό είναι δικαίωση.